αλλάζουμε ενότητα, πάμε στο γύρο, στο Γιάννη Αναστασίου, γιατί νομίζω ότι αυτό θέλουμε να συζητήσουμε. Παρότι, κύριε Αναστασίου, ξέρετε, η διετσία μας πάει όπου θέλει. Τώρα, πριν από λίγο, στο Βέλγιο-Σλοβακία, είχαμε δύο γκολ του Βελγίου που ακυρώθηκαν από το ΒΑΡ, έτσι. Ναι. Γι' αυτό έρθε το ΒΑΡ, στην ουσία για να αναγνωρίζει, διακρίνει τα λάθη ή τη λεπτομέρεια, θα έλεγα, που μπορεί να, στην ουσία, να επικυρώσει ή να ακυρώσει ένα γκολ. Άσχημο για το ποδόσφαιρο, για τη στιγμή που πανηγυρίζει, για τους φιλάθλους, για τους παίκτες, για τους προπονητές. Αλλά αν θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να το σεβόμαστε το ΒΑΡ και στην ουσία να το αποδεχόμαστε. Απλώς καμιά φορά εκθέτει το διαιτητή που το χρησιμοποιεί πολύ. Αν δηλαδή μες στο μάτς ένας διαιτητής το χρησιμοποιήσει τρεις φορές και έχει φανεί ότι αστοχεί στις αποφάσεις του, υπάρχει θέμα. Εντάξει, νομίζω και τα δύο γκολ όπως ακυρωθήκαν ήταν πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, θα έλεγα, γιατί το πρώτο γκολ του Λουκάκου ήταν σχεδόν ο ώμος του ήταν εκτός, το οποίο στην ουσία δόθηκε το offside, και το δεύτερο γκολ στην ενέργεια που κάνει ο Ντοκού, βρίσκει την μπάλα στο χτύπημα, το βρίσκει μπάλα στο χέρι του, δεν ξέρω αν ήθελε ή όχι, αλλά από τη στιγμή που το βρήκε στο χέρι, ήταν κάτι που έβλεπε στο ΒΑΡ να το δει, γιατί ήταν πολύ δύσκολο, ήταν και ο αντίπαλος μπροστά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το διαιτητή να έχει γωνία εκεί για να μπορέσει να δει. Ναι, το δεν μιλάω συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω δει τις φάσεις. Μιλάω γενικώς για τους διαιτητές. Ναι. Μιλάω γενικώς για τους διαιτητές που εκτίθενται μέσα στο ΒΑΡ ή και που βολεύονται από το ΒΑΡ. Ναι, σίγουρα. Για τη στιγμή που το ΒΑΡ έκανε, θα έλεγα λίγο πιο τεμπέλιδες τους διαιτητές, γιατί θεωρούν ότι το λάθος το ΒΑΡ θα το δει και στην ουσία θα το διορθώσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όσο λιγότερες διακοπές υπάρχουν, τόσο πιο καλύτερο είναι για το ποδόσφαιρο. Και όλοι θέλουμε το ΒΑΡ, θέλουμε τη δικαιοσύνη, αλλά να είναι με τη σωστή χρήση και να μην υπάρχει αυτή η συχνή εκμετάλλευση του, θα έλεγα. Τώρα, η πρώτη τεχνική γεύση του Γιάννη Αναστασίου για το Euro, ποια είναι, τι θα λέγατε? Εντάξει, τεχνικά δεν ξεχωρίζει κάτι, να πούμε κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο που βλέπουμε σε αυτό το Euro. Βλέποντας, θα δούμε και τη Γαλλία απόψε και τα παιχνίδια τα αυριανά, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρώτης ημέρας από όλες τις ομάδες. Μπορούμε να δούμε και την Πορτογαλία, τους Τούρκους. Ναι, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει διαφορετικά ή κάτι καινούριο στο ποδόσφαιρο, κάτι που δεν έχουμε δει, κάτι που δεν ξέρουμε. Το καλό ήταν, ξεκίνησε καλά, μπήκαν αρκετά γκολ, είχε ενδιαφέρον για τους φιλάθλους. Τα φαβορί κερδίζουν. Μόνο το Βέλγιο σήμερα ουσιαστικά που δεν κέρδισε. Αλλά είναι σίγουρο κάποια μέρα θα γινόταν, κάποιο παιχνίδι θα γινόταν η έκπληξη. Έγινε σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι, σαν παιχνίδι τακτικά πλέον, από τη στιγμή που υπάρχει και η τρίτη θέση που δίνει, που δίνει τη δυνατότητα κάποιες ομάδες να προκριθούν, το κάνει πιο επιθετικό και δεν κάνει τόσο να υπάρχει σκοπιμότητα πλέον, γιατί ξέρω όλες οι ομάδες ότι θα πρέπει με μία νίκη, μπορεί με μία νίκη να περάσουν εδώ στην επόμενη φάση. Οπότε το κάνει από μόνο του πιο, θα έλεγα, πιο ελκυστικό για τις ομάδες να παίξουν πιο επιθετικά. Άρα βλέπουμε περισσότερο επιθετικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, το κλασικό της ταχυδύναμης εν υπάρχει, διότι δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτό το επίπεδο. Ό,τι βλέπαμε χρόνια, αυτό θα δούμε πάλι. Καλά, σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πλέον χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο. Πλέον η αθλητικότητα, η αντοχή στη ταχύτητα, οι συνεχείς εναλλαγές που από τη μετάβαση στην άμυνα στην επίθεση για βοηθήθηση σε άμυνα, το οποίο μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα. Βλέπουμε ομάδες που είδαμε τα παιχνίδια, δηλαδή πολλές ομάδες που βασίστηκαν πιο πολύ στην ατομική ποιότητα, αλλά στο σύνολο το transition έπαιξε μεγάλο ρόλο, η μετάβαση δηλαδή έπαιξε μεγάλο ρόλο στα παιχνίδια. Και θα έλεγα είναι αυτό που τουλάχιστον ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο, και όλοι πλέον δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αθλητικότητα και στην ταχυδύναμη. Ναι. Τώρα, για να πάμε και στις ομάδες. Έχετε πριν ξεκινήσει το Euro στο μυαλό σας μια ομάδα που θα βαδίσει με ασφάλεια μέχρι το τέλος ή θα είναι παρακινδυνευμένο να κάνετε για συζήτηση αυτή τη στιγμή? Για εμένα ήταν με βάση την ποιότητα και στο ρόστερ που είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι μακράν, θεωρώ, η πιο πλήρης ομάδα. Αλλά το γεγονός ότι έχουν γενικά κάποια θέματα εσωτερικά, ίσως και τώρα τελευταία ακούμε κάποια πολιτικά μηνύματα που ξεκίνησε ο Τουράμα, πήρε τη συνέχεια ο Εμπαπέ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μέσα τη συνοχή τους και τη λειτουργία τους σαν ομάδα, γιατί όταν υπάρχουν 26
ποδοσφαιριστές διαφορετικοί χαρακτήρες, δεν ξέρω καθένας πολιτικά τι υποστηρίζει ή τι σκέφτεται. Και τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο, καθαρά για ποδόσφαιρο, αλλά επειδή εκφράστηκαν πλέον ανοιχτά κάποιες απόψεις, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τα αποδυτήρια. Αλλά αν μείνει αυτό εκτός και η Γαλλία είναι συγκεντρωμένη, θεωρώ ότι είναι πιο πλήρης ομάδα από τις υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα, η Αγγλία πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει τη Γαλλία. Αλλά δεν έδειξε θετικά δείγματα παιχνιδιού χθες, αλλά έδειξε τουλάχιστον θα έλεγα ωριμότητα και μπορείς και διαχειρίστηκε το προβάδισμα που πήρε. Η Ισπανία ήταν αρκετά αποτελεσματική, θα έλεγα, στο μάτς με την Κροατία, όπως και η Γερμανία ήταν καταιγιστική με τους Σκοτσέζους. Αυτή ήταν αυτές στην ουσία είναι οι τέσσερις ομάδες. Ο Τζουγάλος βέβαια δεν τους έχουμε δει να τους δούμε απόψε, αλλά θεωρητικά θα είναι οι τέσσερις ομάδες που πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Ναι. Ερωτήσεις από τους δύο συναδέλφους, γιατί ο Γιάννης Αναστασίου πρέπει να δει και το μάτς. Ναι, Γιώργο. Μα βλέπει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Ήξερε, ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει. Το Γιάννη το θυμάμαι χρόνια πριν, ο οποίος μας έδινε αναλύσεις στο ραδιόφωνο και ήταν πραγματικά μοναδικός. Δεν υπάρχει δεύτερος, είναι ασύγκριτος. Μα γι' αυτό έχει και τον τίτλο που έχει στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Εγώ δεν τον είχα συναντήσει. Προσωπικά με εφηβίασε. Όταν για πρώτη φορά μου είπε, ξέρεις πώς τον βλέπεις αυτόν τον τίτλο. Λίγο μεγάλο για να μπει στο σούπερ εκεί της τηλεόρασης, αλλά μια χαρά τον ακούω. Εγώ νομίζω είναι και καινοτόμος. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ανάλογο παγκοσμίως. Γιάννη, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Υπάρχει, αν το ψάξεις κάπου σε ομάδες στο MLS. Εγώ εκεί το είδα βασικά και μου προξένησε το ενδιαφέρον. Και απλά προσπάθησα να το παντρέψω και να δω το ρόλο βασικά, το job description, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της θέσης αυτής και ανάλογα μετά με το τι μπορείς να κάνεις και αξιολογείς τον εαυτό σου και το, στην ουσία παντρεύοντας κάποια κομμάτια, κάποιους τίτλους μάλλον, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία για να μπορέσεις να δώσεις ένα τίτλο που θα υπάρχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σε βλέπουμε έτοιμος, είσαι για MLS. Πρέπει να ετοιμάζεις αποσκευές τώρα. Σιγά-σιγά. Κυριάκο, να το βγάζουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια έχει μια διαφορά ώρας από εκεί. Μια χαρά ακούγεται. Πρέπει να το. Ναι, είναι πολύ καλό. Μια χαρά ακούγεται. Για να επιστρέψουμε στο Euro. Υπάρχουν παίκτες καταπονημένοι από τα συνεχή παιχνίδια και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία οι κορυφαίες ομάδες επιβαρύνονται και από τη μεγάλη πορεία που έχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο? Μιλήσαμε πριν από λίγο για τη φυσική κατάσταση. Εδώ νομίζω πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποθεραπεία, την αποκατάσταση των παιχτών αυτών και όχι στην εγκύμνασή τους. Ακριβώς. Έχει αλλάξει πλέον το ποδόσφαιρο. Ειδικά οι παίκτες στο υψηλό επίπεδο δίνουν πάρα πολλά παιχνίδια τον χρόνο. Φτάνουν να παίζουν με τις εθνικές ομάδες 60-65 παιχνίδια, τα οποία είναι αρκετά επίπονα για το σώμα ενός αθλητή και για την απόδοσή του να μπορεί να διαρκεί σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχουν σίγουρα αυξομοιώσεις και αν κάποιος παίκτης είναι υγιής όλη τη σεζόν, κάποια στιγμή θα βγάλει την κούραση. Πιστεύω τώρα, ναι, σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο η αποκατάσταση και η συντήρηση. Θα έλεγα κατά πόσο οι προπονητές των εθνικών ομάδων σε συνεργασία με τους εργοφυσιολόγους που έχουν, τους γυμναστές και τους προπονητές αποκατάστασης, ετοιμάζουν προγράμματα για τους παίκτες που έχουν καταπονηθεί και τη διάρκεια, γιατί πλέον είναι και σε αυτά τα τουρνουά είναι πρώτη φορά που οι προπονητές έχουν, εθνικών ομάδων έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν 3 εβδομάδες συνεχόμενες με τους παίκτες ή και 4 ανάλογα. Αλλά γιατί συνήθως πάντα είναι 10 μέρες και 10 μέρες μετά την τρίτη μέρα παίζουν ένα το παιχνίδι. Αποκατάσταση, αποθεραπεία, τακτική προπόνηση χαμηλής έντασης και ξανά παιχνίδι. Δεν έχει δηλαδή περιθώριο να κάνει πολλά πράγματα. Ενώ η πρώτη φορά που οι προπονητές εθνικών ομάδων περνάνε αρκετό χρόνο με τους παίκτες και σε συνδυασμό πλέον ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει, παίρνουν όλοι τα GPS και τα φορτία που δέχονται οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της σεζόν, σε επικοινωνία βέβαια με τις ομάδες τους, και φτιάχνουν τα προγράμματα όπως τα οποία όταν έρχονται οι ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες, που κάποιοι παίκτες μπορεί να θέλουν κάποια παραπάνω φορτία στην προπόνηση, ανάλογα βέβαια με τη μέρα, γιατί πάντα είναι, αν είναι συν 2 ή πλην 2 που λέμε από το παιχνίδι, δηλαδή 2 μέρες πλην ή 2 μέρες μετά, είναι διαφορετική προπόνηση. 3 μέρες πριν, 3 μέρες μετά είναι διαφορετική προπόνηση. Οπότε όλα αυτά πλέον έχουν πάρει το. Θα έλεγα η επιστήμη έχει εισέλθει πάρα πολύ στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι επικοινωνία και είναι κατά πόσο είναι πόσο σημαντικό για ο κάθε προπονητής. Θέλει τον ποδοσφαιριστή του να είναι φρέσκος και να μπορεί να είναι παραγωγικός τη στιγμή που τον θέλει. Αλλά όλο αυτό θα γίνει σίγουρα με τα άτομα που ανέφερα πριν.
Γιατί χωρίς αυτούς είναι πολύ δύσκολο να το προπονείς από μόνος του, να φτιάξει ένα πρόγραμμα και να πει ότι σήμερα θα το ξεκουράσω το παίχτη και αύριο θα είναι 100% έτοιμος. Μέρη. Κύριε Αναστασίου, επειδή παρακολουθώ ότι προσεγγίζετε το ποδόσφαιρο με ικανότητα μικροχειρουργού, θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό στο Euro, αυτή τη διαφορά που βλέπουμε σε άλλους τομείς της ζωής μας, η Ευρώπη των φτωχών και η Ευρώπη των πλούσιων, δηλαδή οι χώρες που είναι πλούσιες χώρες και έχουν μεγάλες ομάδες, υπάρχει περίπτωση να δούμε ότι θα κερδίζουν αυτές όπως κερδίζουν σε όλα τα άλλα, ή μπορεί να δούμε την ανατροπή λόγου χάρη με την Αλβανία που είναι μια φτωχή χώρα? Ναι, είδαμε σήμερα για παράδειγμα τη Σλοβακία που κέρδισε το Βέλγιο. Ναι. Αυτά είναι ευχάριστα και νομίζω ότι στο παρελθόν είχαμε παραδείγματα τέτοια. Η εθνική μας ήταν το πιο τρανό παράδειγμα. Κάποια στιγμή ήταν η Δανία το 1992 που μαζευτήκαν από τις παραλίες, θα έλεγα, και έπαιξαν το Euro και το κερδίσανε. Θα έλεγα και η Πορτογαλία το 2016 όταν το πήρε μέσα στη Γαλλία που άπαντες περιμένα η Γαλλία θα το κέρδιζε και η Πορτογαλία κατάφερε και πήρε τον τίτλο. Άρα ανεπιτυχώς, κύριε Αναστασίου, κυρία Μπενέα, προσπάθησε να δώσει πολιτική διάσταση σε κάτι που όλοι το ξέρουμε, το ποδόσφαιρο, είναι ακριβώς αυτό, ότι δημιουργεί συνθήκες πλήρους ανατροπής και αυτή είναι η γοητεία του, το στοιχείο της έκπληξης, που δεν το έχει το μπάσκετ, δεν το έχει το βόλεϊ. Μια ομάδα μπάσκετ που είναι πολύ ανώτερη από μια άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση να την κερδίσει. Μια ομάδα ποδοσφαίρου που είναι πολύ ανώτερη από μια άλλη, μπορεί να χάσει από την κατώτερη. Ναι, κύριε Θωμαδίρα, τόση ώρα εξηγούσε πόσο διαφορετικό είναι να υπάρχει υποδομή, να υπάρχει τρόπος να ξεκουραστεί ένας παίχτης που δεν έχει, μια πιο φτωχή χώρα, δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει δηλαδή μια ανισορροπία, όπως υπάρχει βεβαίως και στα οικονομικά των χωρών της Ευρώπης. Αυτό η οικονομική κατάσταση αποτυπώνεται στο ποδόσφαιρο, στο Euro, ή δεν αποτυπώνεται? Και γιατί όχι? Όχι. Στις εθνικές ομάδες είναι λίγο δύσκολο. Λίγο πολύ πλέον όλες οι ομάδες λειτουργούν με τα ίδια, θα έλεγα, με τον ίδιο τρόπο. Απλά ίσως για παράδειγμα η Εθνική Γερμανίας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει 7 προπονητές, 8 προπονητές αποκατάστασης, ενώ για παράδειγμα η Αλβανία μπορεί να έχει έναν. Αυτή είναι μια διαφορά. Αυτή είναι μια παράμετρος που σίγουρα η Γερμανία σαν χώρα έχει τη δυνατότητα, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το υποστηρίξει, ενώ η Αλβανία μπορεί να έχει τη δυνατότητα, ίσως μπορεί να μην έχει τη διάθεση να το κάνει. Γιατί πάντα έχει να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργεί και η ομοσπονδία. Εκάστοτε ομοσπονδία, γιατί μπορεί να εκάστοτε προπονητής να ζητάει 3 προπονητές αποκατάστασης και 4 αναλυτές. Αλλά η Αλβανία, κύριε Αναστασίου, μπορεί να έχει 40.000 οπαδούς στο Ντόρτμουντ, να πάνε σειρά 40.000 εκδρομής. Βέβαια και με στοιχεία προκλήσεων τα οποία τα συζητήσαμε και το πρωί, ακραίων προκλήσεων, με χάρτες που αναρτήθηκαν και είχαν μέσα ελληνικά εδάφη. Ήδη οι New York Times γράφουν ότι θα γίνει σχετική έρευνα από την UEFA και θα υπάρξουν ποινές, κυρώσεις, διότι εδώ μπήκε η πολιτική στο ποδόσφαιρο και μάλιστα πάρα πολύ άκομψα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα να δούμε και μια χώρα υποδέστερη να παίρνει το Euro. Αναφέρατε 3 παραδείγματα προηγουμένως. 3, όχι 1. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι ότι κάποια ομάδα θα έχει, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό που είπα πριν, 7 προπονητές αποκατάστασης, 4 αναλυτές και 15 βοηθούς προπονητή, που εδώ ο καθένας έχει μια διαφορετική, ας πούμε, ένα διαφορετικό στόχο μέσα στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Αλλά είναι καθαρά η ομάδα πώς λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Πολλές φορές όταν έχεις παίκτες προσωπικότητες, παίκτες ίσως νικητές, παίκτες που έχουν μια νοοτροπία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορεί να τραβήξουν και τους υπόλοιπους και με λίγο τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη. Ό,τι και να κάνεις στο ποδόσφαιρο, όσο ποιότητα και να έχεις και ικανότητα, αν δεν έχεις τύχη, δεν θα προχωρήσεις. Και γενικά στον αθλητισμό, αλλά στο ποδόσφαιρο πιστεύω περισσότερο. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν ρόλο και μπορεί να πάντα να δημιουργηθεί μια έκπληξη. Και για μένα θεωρώ ότι είναι καλό για το ποδόσφαιρο να υπάρχει και η πλευρά των φτωχών θεωρητικά, οι οποίοι μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να κοιτάξουν τους μεγάλους στα μάτια και στην ουσία να τους κερδίσουν. Πάντως ήδη ποντάρατε Γαλλία από ό,τι κατάλαβα. Ποντάρατε. Είπα, αν οι Γαλλοί αφήσουν αυτά τα πολιτικά και γενικότερα την εσωστρέφεια, γιατί οι Γάλλοι διακρίνονται, είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει ταλέντο, έχει ποιότητα και πολλές επιλογές σε κάθε θέση,
αλλά πολλές φορές έχουν τα εσωτερικά τους που δυστυχώς δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν. Και αν οι Γάλλοι, για παράδειγμα, θα αφήσουν στην άκρη αυτά, θεωρώ ότι θα είναι το πρώτο φαβορί για μένα, γιατί έχουν τρομερή ποιότητα. Θα συναντηθούμε και πάλι. Να σας πω και μία επίπτωση, μια και μιλάμε για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Έχουμε λιγότερο τουρισμό στην Ελλάδα από το γεγονός το Euro γίνεται στην γειτονική, σχετικά γειτονική Γερμανία. Είναι ένας δείκτης που τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα τον βλέπουμε. Και είναι εντυπωσιακό επίσης ότι η πρόβλεψη για τον ελληνικό τουρισμό είναι υποδέστερη για ένα και μόνο λόγο. Ότι και οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα σχετικά κοντά μας στο Παρίσι. Δηλαδή σκεφτείτε Γερμανία, Γαλλία, δίπλα μας σχετικά. Ειδικά η Γαλλία είναι και ανταγωνιστική τουριστικά απέναντί μας. Οπότε αυτό μας δημιουργεί ένα ζήτημα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά κύριε Θωμαίδη, βάλτε και τις τιμές όμως, έτσι. Ναι, η Ελλάδα είναι πανάκριβη σε σχέση με άλλες χώρες. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Αναστασίου, να τον απαλλάξουμε να δει μπάλα για να μπορεί να μας σχολιάσει και τα μάτς. Να είστε καλά, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.